Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Όπα, καλά είσαι μπίλη μου, ωραία. Βασίλης Καβαδίας απέναντί μου, Γιώργος Ματζιούκης στο μικρόφωνο. Εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Σε λίγο στην παρέα μας ο Χαρίλαος Χαρίτων, τρίτη σήμερα και σχεδόν πάντα, ανάλογα για το πρόγραμμα βέβαια. Έχουμε τον Χαρίλαο κοντά μας για το δικό του καθιερωμένο εβδομαδιάτικο σχόλιο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8, παρέα με το καφεμάγαζο, στο καφεμάγαζο που μπορείτε φυσικά να απολαύσετε καφέ βέντο, καφέ εσπρέσο βέντο, τον μονοπικιλιακό, με blend 100% αράμπικα, με blend 80% αράμπικα και 20% ρομπούστα, ποικιλία ρομπούστα που φύγεται σε πιο χαμηλά υψόμετρα και δίνει ένταση στον καφέ. Σε έχω φτιάξει σήμερα, Μπίλ, σε έχω απογειώσει, έτσι. Οι ποικιλίες του καφέ βέντο είναι από Γουατεμάλα, Αιθιοπία και Κολομβία για σήμερα στην υγειά μας. Όλα τα προϊόντα Vento θα τα βρείτε στο καφεμάγαζο.gr. 1-2-1-2 για να κάνω ένα τεστ, να αλλάξω λίγο εδώ το αυτό. Οπ. Καλύτερα είμαι εδώ. Κοντά μας και τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου για να μάθουμε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά σαν να είναι η μητρική μας γλώσσα. Και φυσικά πληροφορική, παιδικά τμήματα, δεχόμαστε μαθητές από 5 ετών παρακαλώ. Βασιλής Όλγας 178, Fleming 13. Όποια πάτε, το ίδιο είναι. Πριν καλέσουμε το φίλο μου τον Χαρίλαο, να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς να διευκρινίσουμε την ώρα, γιατί βλέπω αρκετοί από εσάς έχετε μπερδευτεί. Αύριο το παιχνίδι στο βόλεϊ είναι 9.30. Εξ αρχής ήταν 9.30. Έχει κάνει λάθος η Λίγκα, που η Λίγκα δεν της πέφτει λόγος να ανακοινώνει δικές της ώρες, γιατί η διοργάνωση του κυπέλου ανήκει στην ΟΠΕ. Και όχι στη Λίγκα. Η Λίγκα έχει την Α1 αδρών και τίποτα άλλο. Έχει κάνει λοιπόν ένα λάθος η Λίγκα, έχει βάλει στην ιστοσελίδα της το 9 και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το 9. Δεν είναι 9 αύριο το μάτς στο γήπεδο της Χάνθ, είναι 9.30. 9.30 Χάνθ Ηρακλής, στο site της ΟΠΕ γράφει κανονικά την ώρα 9.30. Και εγώ που επικοινώνησα εκτός αέρα το διασταύρωσα, γιατί μπερδεύτηκε αρκετός κόσμος σήμερα και νόμιζε ότι το παιχνίδι είναι αύριο στις 9. Το μάτς είναι 9.30, έτσι ώρα Champions League, στη Χάνθ. Μάλιστα υπάρχει και σχετικό κάλεσμα από την ιστοσελίδα της αυτόνομης 3-10. Όπου και αν παίζεις θα είμαι εκεί, κατάληψη στη Χάνθ. Αύριο Τετάρτη η ομάδα βόλεϊ αγωνίζεται για το θεσμό του κυπέλου στη Χάνθ. Η παρουσία μας και η στήριξή μας στο τμήμα είναι δεδομένη. Όλοι εκεί, υστερόγραφο από νωρίς, μαζευόμαστε στα γραφεία του συνδέσμου στην πλατεία Αριστοτέλους. Αύριο λοιπόν για το κύπελο 9.30 Χάνθ Ηρακλής. Θα περιμένουμε αρχικά με το καλό βέβαια η ομάδα να προκριθεί. Ομάδα Α2 είναι η Χάνθ, μια κατηγορία κάτω. Θα περιμένουμε το παιχνίδι της Πέμπτης για να μάθουμε αντίπαλο για τον Ηρακλή. Καθώς την Πέμπτη στην Αθήνα παίζει η ΑΕΚ με το Φίνικα Σύρου. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, τότε ο Ηρακλής θα πάει στην Αθήνα για να διεκδικήσει την πρόκρισή του σε νοκάουτ παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, για να διεκδικήσει την πρόκρισή του στο Final Four που θα γίνει στη Γλυφάδα φέτος στην Αθήνα. Εάν τα καταφέρει ο Φίνικα Σύρου και περάσει από την Αθήνα και αποκλείσει την ΑΕΚ, τότε καλώς θα τα παιδιά. Ηρακλής Φίνικα Σύρου στην προημιτελική φάση θα έχουμε του κυπέλου. Ο νικητής σε νοκάουτ μάτς στη Μίκρα θα προκριθεί στο Final Four, επαναλαμβάνω, τη Γλυφάδα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Να διαβάσω και μία ανακοίνωση που έρχεται από το Ira Store. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, πραγματικά πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έρχεται η Τσικνομπλέμπτη, όχι η Τσικνοπέμπτη. Η Τσικομπλέμπτη, θα κάνω και κανένα σαρδάμ. Λοιπόν, τι γράφει η ανακοίνωση, τι καλό σας ετοιμάζω εγώ, ποιος σας αγαπάει πιο πολύ και δωρεάν σουβλάκια για όλους θα σας έχω και παίχτες από όλα τα αθλήματα και τα αγαπημένα μου πιτσιρίκια από όλες τις ακαδημίες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, τέλος η Τσικνοπέμπτη, εμείς έχουμε Τσικνομπλέμπτη. Ο Ντάριος Ουάσιγκτον, αυτό το πουλέν μας τον μπασκετικό, θα γίνει, δεν έγινε ακόμα. Απλά εντάξει, θεωρούμε ότι θα δώσει πολλά στην ομάδα, γερός να είναι. Έχει πατήσει ήδη έδαφος αθηναϊκό, περνά από ιατρικές εξετάσεις. Χθες ήταν να έρθει, αλλά ένα πρόβλημα με την πτήση από Νέα Υόρκη
δεν του έδωσε αυτή την ευκαιρία. Οπότε σήμερα τα κατάφερε, ήρθε μια χαρά το παλικάρι, είναι στην πρωτεύουσα, περνά από ιατρικά τεστ και όλα τα απαραίτητα για να έρθει μετέπειτα στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ξεκινήσει προπονήσεις με τον Ηρακλή. Την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Χαρίλαο που είναι στην παρέα μας. Χαρίλαε μου, τι γίνεται? Γεια σου φιλαράκι μου, καλά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στο Θανάση. Ακόμα δεν έστειλε μήνυμα. Να προλάβουμε ρε φίλε. Να προλάβουμε. Έχω και... Επειδή... σε τρέλανα έτσι. Επειδή οδηγεί συνήθως, ναι. Μην του φύγει κάτι. Θα του φύγει το τιμόνι που λένε, ναι. Θα του φύγει το τιμόνι. Περίμενε, στείλε και τις άλλες καλησπέρες τότε. Στη μας έχουμε και γυναίκες στους πιστούς. Πώς την κοπελίτσα αυτή που στέλνει συνέχεια. Είναι δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι, καλησπέρα σε όλους εν πάση περιπτώσει. Μαριλίζα. Μαριλίζα, μπράβο, θυμάμαι ένα έτσι γλυκούτσικο όνομα. Μαρία. Πιστή, Μαρία, πιστή. Μπράβο. Στην άλλη την κοπέλα. Νατάσα. Νατάσα. Στο, στο χώρι που κάνει τις μπλε πίτσες, τις μπλε κρέπες. Η Μέρη είναι αυτή, ρε, εσύ. Όχι μπλε πίτσες, μπλε κρέπες. Μπλε κρέπες, αυτό. Η Μέρη. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Η Μέρη, ναι. Η Νατάσα. Όλα μπλε τα βλέπουμε. Η Νατάσα από την Νότια Ελλάδα. Άμα δεν πούμε στην Νατάσα, σε ποιο θα πούμε. Η Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα, ναι. Όλο, δάκρυα για την Ηλέκτρα. Δάκρυα. Πολλά δάκρυα. Στην κινηματογραφική ταινία με Αλέκο Αλεξανδράκη και Ζωή Λάσκαρη. Και φυσικά ο Θανάσης, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Ο Θανάσης τι, ποδοσφαιρόμπας και το βολεόφατσα. Ναι, από όλα αυτά. Δεν το συζητάμε. Έχω και η απάντηση, τελειώνω σήμερα το θέμα... Να, η Νατάσα έστειλε καλησπέρα ήδη, ορίστε. Μπράβο ρε την Νατάσα. Απολαυστικότατος ο Χαρίλαιος, λέει πάντα. Έχει δε, όταν είσαι γυναίκα και είσαι και φιλόκαλη. Φιλόκαλη, είναι φιλόκαλη. Είναι φιλόκαλη. Τελειώνω σήμερα το θέμα του ορφανού. Λοιπόν, όντως η ομάδα, ναι, επειδή έκανα ρεπορτάζ... Δεν είναι ορφανίου. Λέγεται ετός ορφανού. Γιατί λέγεται ετός ορφανού? Γιατί? Δεν έχει άδικο η ΕΠΟ. Ναι. Διότι δεν ξέρω αν στο χωριό Ορφάνη έχει την έδρα της, μπορεί, ναι, να την έχει εκεί, αλλά η ομάδα εκπροσωπεί τον ευρύτερο δήμο που λέγεται Ορφανό ο δήμος. Με πρόσεξες, με κατάλαβες? Η ομάδα είναι του δήμου, στον οποίο δήμο εντάσσεται, υπάγεται... Το χωριό, και το χωριό Ορφάνη. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, ε? Άρα είναι αετός ορφανού, πράγματι. Μου θύμισες... Έχεις... Μοιάζουνε πολύ όμως αυτά. Το όνομα δεν είναι από το Ορφάνη, το όνομα είναι από τον Δήμο Ορφανού. Ένα γιώτα διαφορά έχουνε. Ναι, στον οποίο εντάσσεται και το χωριό Ορφάνη. Πιθανότατα το γήπεδό της, η έδρα της να είναι στο χωριό Ορφάνη, δεν αφιβάλλω. Εγώ θυμήθηκα τώρα το... Αλλά το αετός Ορφανού πάει στο ότι είναι ο αετός του Δήμου Ορφανού. Ναι. Το Ρετζίκι και τα Πεύκα θυμήθηκα, που είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι. Έχω φωτογραφία τώρα μόλις, μας εστάλει η φωτογραφία, από την Αθήνα, αγκαλιά του Ντάριου Σουάσιγκτον με τον κύριο Δρακόπουλο και τον κύριο Δούνη. Μάλιστα. Ναι. Πολύ σημαντική ενίσχυση. Ξυρισμένο κεφάλι με μούση, έτσι, αρκετό. Κατά καιρούς αφήνει μούση. Και τελευταία που τον είχα δει σε βίντεο που αγωνίζονταν, είχε μουσική. Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή όμως με το παιδί. Να έχουμε, ναι. Διότι να πούμε τώρα στην εκπομπή σου κάτι που δεν έχει υποθεί. Μ' αρέσουν τα αποκαλυπτικά, μ' αρέσουν. Ναι, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, ναι, τεράστιο λάθος, ναι, σε επίσημο αγώνα το παιδί έχει αγωνιστεί αρκετό καιρό. Αλήθεια είναι. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχει αγωνιστεί γύρω στον ένα χρόνο. Η τελευταία του ομάδα... Ήταν ομάδα του Κινέζικου Πρωταθλήματος όπου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε 35 πόντους μέσω όρο νομίζω. Αλλά δεν έβγαλε καν όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν έπιασε το 17 σε αυτήν, ναι, την ομάδα. Ναι, είναι από απραξία έρχεται, ναι. Αν σωστό. Δεν κάνω λάθος. Όχι, ναι, δεν κάνεις λάθος, δεν κάνεις λάθος. Ναι. Κάπου το χάνει. Μπορεί και να μην τα έχουμε βρει όλα σωστά όπως στην πραγματικότητα είναι. Αλλά έτσι μου φαίνεται ότι το παιδί έχει πολύ καιρό να αγωνιστεί. Και θυμάσαι όταν συζητούσαμε για τις παραμέτρους αντικατάστασης του Μπούμπαλο. Τι λέγαμε, ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας παίκτης που να είναι αυτό που θέλουμε. Όπως είναι ο Ντέριος Γουάνσικτον, έτσι. Δηλαδή... Ποιος? Ο Γουάνσικτον. Όχι, το πρώτο θέλω, το πρώτο. Ντέριος, γιατί πώς λέγεται το παιδί. Ντέριος. Ναι. Εσένα θα σε ακούνε τώρα στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου στο χορηγό μας και θα σε πάρουν για καθηγητή εκεί, να ξέρεις. Ποιο καθηγητή, βρε, όχι, απλώς... Βρε, να τους λες το Darius και το Bullets, αυτό θέλουνε. Ναι, και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ που βλέπα κάποια βιντεάκια με τον γιο του
του Steve Bird, το, εκεί στην, Bird, που ναι. παίζει στο Ιράν. Ναι. Όπου, όχι στο Ιράν, δεν σε Ιράν. Παιχνίδι του στο Ουκρανικό Πρωτάθλημα. Ναι. Από όπου πήρε και το διαβατήριο που έχει. Σωστά. Όπου μπράβο, ο Ουκρανός ο σχολιαστής τον αποκαλούσε Bird. Bird. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα με τον Darius θα έχουμε θέμα, γιατί από τα Σκόπια είναι το διαβατήριό του. Και τι σημασία έχει. Ξέρω εγώ, έτσι το είπα. Να πω μια χαζομάρα. Καμία σημασία δεν έχει. Τους έχεις μουρλάνει όλους. Εγώ έχεις... παίζουμε μπάσκετ, δεν κάνουμε πολιτική. Σωστά. Έχεις μουρλάνει όλο το fan club της εκπομπής, γιατί τους πρόλαβες σήμερα και, και στέλνουν δεύτερη καλησπέρα. Τώρα η Μαριλίζα έστειλε. Στην ομορφοτρελή παρέα. Μπράβο, Μαριλίζα, ρε. Μπράβο. Μην είχε εντυπωσιάσει το όνομά της, αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Έχουμε αρκετούς, ναι, έχουμε αρκετούς. Μπράβο, 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 μπράβο. Πραγματικά είσαι ελκυστικός και στο γυναικείο. Βέβαια, τις περισσότερες φορές όταν είσαι, εσύ στον αέρα στέλνουν, αλλά αυτό κάνω πως δεν το... Κάνω πως δεν το... Εγώ ένα κλητηράκι είμαι, φίλε. Εγώ τα χαρτιά πηγαίνω από ένα γραφείο στο άλλο, τίποτα δεν κάνω. Έλεγα λοιπόν ότι τότε είχαμε πει ότι η προϋποθέση είναι να βρούμε έναν περιφερειακό που να του ακουμπάμε την μπάλα στις κρίσιμες στιγμές, αυτό που λέει και ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης. Να μας ανακουφίζει με το μακρινό σουτ. Παρένθεση, τι έκανε πάλι αυτός ο Ζουμπάς, ο Κλάρκ, ρε εσύ. 110 βάλαμε, μπορούσε βάλαμε. Κάθισα και είδα τα 10 στα 15 τρίποντα που έχει. Εντάξει, το... με ποιον παίζανε, μωρέ. Έλα μωρέ, εντάξει, μακάρι να είχαμε και εμείς τέτοιο παίχτη, μακάρι να είχαμε τον Ουάσιγκτον νωρίτερα. Μπορεί να βάζει τα μισά ο Ντάριους. Ναι, βρε, εμείς δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα. Εμείς χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να του ακουμπάμε την μπάλα όταν αυτή καίει. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μας βάζει 40 πόντους. Να το πω τώρα κάτι που μου ήρθε να μην το ξεχάσω. Ναι. Επειδή στα πρώτα παιχνίδια, για να μην πω στα περισσότερα, επί Βαγγέλη Αλεξανδρή, το είπα και χθες χωρίς να αποτελεί αυτό μπηχτή προς τον πρώην προπονητή του Ηράκλειου, προς Θεού, έτσι. Ούτε προπονητής είμαι, ούτε θέλω να γίνω, ούτε τίποτα, ούτε να το παίξω έξυπνος. Απλά έβλεπες σε αρκετά μάτς του πρώτου γύρου τον Καγκαλούδη να έχει 18, 20, 21, 22 και οι υπόλοιποι να είναι στους 8, στους 9, στους 7, στους 5, στους 6 κτλ. Τα τελευταία μάτς με Χατζηκυριακίδη στον πάγκο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι τυχαίο, Χαριλάη μου, μπορεί να είναι συμπτωματικό. Βλέπεις ότι έχουμε 11, 12, 10, 9, 8 και ούτω καθεξής. Δηλαδή όλοι, ναι, όλοι βάζουν. Όλοι βάζουν. Και όχι μόνο αυτό. Αργότερα όταν η επίθεση και με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή είχε γίνει πιο πλουραλιστική, πάντα υπήρχε ο Χαριτόπουλος που έβαζε 19-20 πόντους. Τώρα βλέπουμε ότι μαζεύτηκε και ο Χαριτόπουλος. Πάντα είναι πρωτοσκόρερ. Και σε κάθε παιχνίδι πετάγεται κάποιος. Δηλαδή Αθανασούλας. Στα προηγούμενα παιχνίδια έχει πεταχτεί ο Γιαννακίδης, τώρα έχει ένα-δύο παιχνίδια που είναι καταπληκτικός. Ο Αθανασούλας που για μένα και για όλους νομίζω είναι κλειδί στην ομάδα ως τριάρι αυτής της και ομάδας. Και πετάχτηκε κι άλλος προχθές. Που πετάχτηκε κι άλλος. Δεν πεταγόταν ποτέ σχεδόν. Ο Παπαδιονυσίου. Α, 7 πόντους. Καλά, εντάξει, ναι. Δεν τους είχες, τους είχες. Υπήρχε σε ένα παιχνίδι εδώ μέσα να ανατρέξεις, είχε βάλει και 15 πόντους πόσο είχε βάλει σε ένα παιχνίδι εδώ στο Ιβανόφιο. Ο πλουραλισμός σε μένα μου άρεσε προχθές. Ωραίος. Μα το έχει πει ότι από τις βασικές προϋποθέσεις του είναι... από τις πώς λένε, οι προγραμματικές δηλώσεις του έλεγαν ότι θα κάνει εκτεταμένο rotation για να εκμεταλλευτεί το βάθος που έχει αυτή η ομάδα και όντως έχει σπουδαίο βάθος. Έλεγα λοιπόν να το ολοκληρώσω τώρα, τρίτη απόπειρα να το ολοκληρώσω, ότι λέγανε ότι για να έρθει ένας παίκτης θα πρέπει να είναι ο παίκτης που θέλουμε, που Δαρίος, για να μην έτσι στεναχωριόμαστε με την προφορά, είναι τέτοιος παίκτης. Τώρα μην μου πεις, είναι, έχει σκοπιανό διαβατήριο και το λένε και Δαρίο, οπότε θα φωνάζουν οι Σπαρτιάτες. Δεν είπα τίποτα. Ναι, επειδή ήταν ο μπαμπάς του Ξέρξη. Λοιπόν... δηλαδή το μετέφρασε και αυτόν, Δαρίο τον έκανε. Δαρίος είναι, ναι. Ναι. Είναι ναι. Η αγγλική μετάφραση πώς του λέμε, Δαρίου. Πώς λέμε, Ρόμπερτ Ροβέρδος, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν... Δεν είναι μόνο ότι είναι αυτός ο παίκτης, είναι ο συγκεκριμένος. Ωραία. Το άλλο ήταν να θέλει να παίξει, να μην έχει πρόβλημα να αγωνιστεί στην ελληνική Α2. Ο συγκεκριμένος δεν είχε πρόβλημα να αγωνιστεί στην ελληνική Α2. Να είναι μέσα στο οικονομικό βεληνικές του Ηρακλή, γι' αυτό φρόντισε ο κ. Δρακόπουλος που έκανε την υπέρβαση και τον έχει εντάξει στο οικονομικό βεληνικές του Ηρακλή. Βέβαια τα χρήματα που θα πάρει είναι... υπερβολικά για ξένο παίκτη στην Α2, αλλά δεν γίνεται. Όταν κάνεις μία υπέρβαση θα την κάνεις.
Και επίσης το συγκεκριμένο παιδί να μην έρχεται από αγωνιστική απραξία. Αυτό φαίνεται να μην το πετύχαμε. Θα το πετυχαίναμε αν προχωρούσε το πλάν A με τον Μπέρτ. Αλλά ο Μπέρτ προχωράει γιατί έχει τα παιχνίδια με την Ιρανική ομάδα να εξελίσσονται εκεί στο πρωτάθλημα που αγωνίζεται. Εάν είχε ομάδα και έπαιζε μέχρι προχθές που λέει ο λόγος, θα περιμέναμε να κάνει όλα όσα ξέρουμε ότι κάνει ο Δάριος. Ο Δάριος. Αλλά αν κάνει τα μισά λόγω της απραξίας, εμένα δεν με πειράζει. Ναι. Και βέβαια θέλω να πω και κάτι σε όσους είναι πολύ μπασκετόφατσες που λέει και ο Θανάσης και θυμούνται τον Ουάσιγκτον όταν ήρθε στον το 2006. Πάω και στον Άρη, δηλαδή το 2006 και την περίοδο 2007-2008, ναι. Να υπενθυμίσω ότι τότε το παιδάκι αυτό ήταν μόλις 21 και 22 ετών. Δεν είχε τελειώσει καν το πανεπιστήμιο, γιατί έφυγε στα 2 χρόνια, ήθελε, επειδή είχε σημαντικό ταλέντο, βιάστηκε να παίξει, δεν πήρε καν το πτυχίο του από το Memphis University. Και ήρθε στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ να παίξει 21 ετών ως ταλέντο. Δεν ήταν δηλαδή απόφυτος. Άρα, Χαρίλα, τα 33 τα πάτησε. Το 32 έχει τεράστια εξέλιξη. Αν θέλουμε να πάρουμε μια γεύση στο πώς εξελίχθηκε, ας το δούμε στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο στην Ιταλία που έπαιζε. Σε πιο όρημη ηλικία. Τώρα έρχεται σε μια εξαιρετική μπασκετικά ηλικία για περιφερειακό παίκτη. Να βοηθήσει και σε μια κατηγορία η οποία επίσης θα τον βοηθήσει να αναδείξει το πλούσιο ταλέντο του, γερός να είναι. Και να πάνε όλα καλά. Ο προπονητής σχεδιάζει, από ό,τι ακούω, να του κάνει και να του κάνει. Να κανονίσει και ένα φιλικό αύριο με τον Ερμή Λαγκαδά, ώστε αντί να του τα εξηγεί και να του λέει να αυτός είναι εκείνος και τα λοιπά και εδώ παίζουμε αυτό το σύστημα και το άλλο. Αύριο είναι αυτό, ναι. Να του δώσει κάποιο χρόνο συμμετοχή σε αυτό το φιλικό κατευθείαν αντί για προπόνηση. Για να πάρει μια πρώτη γεύση. Και βέβαια μια μεγαλύτερη γεύση αν όλα πάνε καλά και εκδοθεί και το δελτίο του που θα εκδοθεί. Γιατί στο μπάσκετ η ΕΟΚ δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά που κάνει η ΕΠΟ στο ποδόσφαιρο. Βγάζει γρήγορα τα δελτία. Είδαμε ότι ο πολύ καλός αυτός ξένος που έφερε ο Ερμής Αγιάς, ο Ερμής Αγιάς έπαιξε αμέσως. Τι μία έκανε αυτό στο μάτι, δεν είδα. Πώς σε έβαλε. Έβαλε κάπου 17 πόντους και ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Χωρίς να παίξει όλο το παιχνίδι, ήταν αρκετά καλός. Λοιπόν, λογικά θα παίξει, οπότε θα πάρει και κάποιο χρόνο συμμετοχής αν είναι έτοιμος και αν είναι όλα καλά και στον αγώνα με την καρδίτσα το Σάββατο. Γιατί κακά τα ψέματα και τον Ουάσιγκτον τον θέλεις, πότε ρε Γιώργο, εκεί που την πατήσαμε πέρσι. Τον θέλεις για το Μάιο. Στα playoffs. Ναι. Καλά το είπα. Τον θέλεις εκεί, ναι, εκεί θα κρυθούν όλα. Εκεί θα κρυθούν όλα, τελείωσε. Εκεί θέλεις έναν παίχτη που να σου κάνει τη διαφορά. Αυτό που λέει ο προπονητής. Να μπορείς να του ακουμπάς την μπάλα όταν η μπάλα καίει. Κακά τα ψέματα. Πάντως, ναι. Φτού να μην το ματιάξουμε. Προς το παρόν, το θέμα play-off, ποιος παίζει με ποιον, καλά μας πάει. Δηλαδή, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, ο Ηρακλής θα έπαιζε με Αμίντα. Δεν θα έπαιζε ούτε με Πάτρα, ούτε με Λευκάδα, από τις οποίες έχει χάσει στην κανονική διάρκεια. Ναι. Καλό είναι αυτό. Αν είναι καλά ο Ηρακλής με όποιες τρεις από αυτές τις ομάδες καταλήξει να παίζει στο τέλος, στο μικρό πρωταθληματάκι που θα γίνει, νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει μέσα έξω. Αρκεί να μην είναι 2-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Να μην είναι 2-0, να μην παίζει με δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του τώρα. Το λέω γιατί υπάρχει μια τρίχα. Να κρέμεται από μια τρίχα. Όχι. Ναι. Έρχεται να μην είναι 2-0. Δεν μας έχει κανένας 2-0. Δεν μας έχει κανένας 2-0. Όχι. 1-0 έχει ο Απόλλων, 1-0 έχει η Δόξα Λευκάδα. Εντάξει. 0-1 για την ακρίβεια η Δόξα Λευκάδα. Ναι, με τη Λευκάδα λόγω της ανοησίας μας κινδυνεύουμε να γίνει 2-0. Αλλά και αυτή κινδυνεύει να μην είναι στην πεντάδα. Οπότε μικρό. Αλλά αυτή κινδυνεύει και να μην είναι στην πεντάδα και εγώ πιστεύω ότι αν και ο Ουάσιγκτον μπει στην ομάδα και η ομάδα είναι έτσι καλή και πλήρης. Θα κερδίσει τη Λευκάδα τελειώνει. Μπορεί και να κερδίσει τη Λευκάδα, ναι. Ένα. Γιατί δεν στερείται τίποτα. Το εξαιρετικό υλικό το είχε από την αρχή. Απλώς είχε μια ανισορροπία που επένδυσε σε έναν παίκτη ο οποίος μας έκανε ζημιά, Γιώργο, το καλοκαίρι για δεύτερο συνεχόμενο, το λέγαμε για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι. Το α1, α2. Αυτό. Αυτό θα έλεγα ακριβώς. Yeah. Αυτό όπως ακριβώς το είπες έτσι θα το έλεγα. Το α1, α2. Όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι να λέμε, κύριε Δρακόπουλε, δεν θα παίξουμε στην α1.
Βρωμάει το πράγμα από μακριά. Όχι, είμαστε αισιόδοξοι, Τετάρτη θα ανακοινωθεί ότι παίζουμε. Όχι, είχε ο πρόεδρος αισιόδοξος, ο προπονητής αισιόδοξος. Ο προπονητής είχε πέντε Αμερικανούς έτοιμους. Ναι, και είχε πέντε Αμερικανούς έτοιμους, ναι. Και ο Μπούμπαλο ήρθε με την προοπτική ότι θα πάμε στην Α1, οπότε καλό θα είναι να έχουμε έναν ακόμη τόσο ψηλό σέντερ και ας πάρουμε και Αμερικανό, δεν πειράζει, αλλά να έχουμε. Και να μια έχουμε... μικρή λεπτομέρεια ακόμα, πολύ μικρή, ναι. Χίλαρης και Ρουτκάουσκας δεν παρέμειναν στην ομάδα γιατί θα παίζαμε Α1. Το θυμάσαι αυτό, έτσι ένα ζεστό καλοκαίρι. Όχι καλοκαίρι. Για τον Ρουτκάουσκας... Όταν είχα ρωτήσει εδώ live, την ίδια απάντηση είχα πάρει. Για το Χίλαρη είχαμε πάρει την απάντηση από τον πρόεδρο. Η απάντηση ήταν ότι ο προπονητής δεν τον ήθελε. Αλλά και για τον Ρουτκάουσκας... Ούτε για Α2 ούτε για Α1. Και ο Ρουτκάουσκας έφυγε γιατί ακριβώς δεν ήθελαν να του δαπανίσουν ούτε τη μοναδική θέση ξένου παίχτη για την Α2, αλλά ούτε και να καλύψει μία από τις θέσεις στην Α1. Μπράβο. Και κακά τα ψέματα τώρα, γιατί παρακολουθώ κάποιους ανθρώπους στο διαδίκτυο οι οποίοι προφανώς παρακολουθούσαν άλλη ομάδα. Έλεγε γιατί διώξαμε τον Ρουτκάουσκας, λες και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Λες και η παρουσία Χαριτόπουλου δεν είναι 10 Ρουτκάουσκας μαζί, έτσι. 20, όχι 10. Αν ο Ρουτκάουσκας πέρσι είχε 12, 13, 14 πόντους μέσω όρο... Ο Χαριτόπουλος εδώ και 1,5 μήνα είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή θα αρχίσουμε να βλέπουμε επιτραπέζια τη σφαίριση μετά. Εντάξει, θα πάμε να κάνουμε πάλι την ομάδα. Την ερώτηση που είδες, γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να το είχα δει και εγώ αυτό το σχόλιο κάπου, για το γιατί διώξαμε τον Ρουτκάουσκας. Πολλές φορές συγκεκριμένοι οι φίλοι της ομάδας βγαίνουν και λένε γιατί διώξαμε τον Ρουτκάουσκας. Είναι το κλασικό... Το κορυφαίο που έχω διαβάσει, ναι. Γιώργο, εκεί είναι εσύ που έχεις και μακρύ μαλλί να σου φύγουν τα μαλλιά εντελώς. Να γίνεις γλόμπος. Όχι, ναι. Ρε, γιατί μου το λες αυτό. Η διαφορά μας λέει είναι ότι φέτος έχουμε τον Κροάτη, ενώ πέρσι είχαμε τον εξαιρετικό Δέσπο. Εκεί, Γιώργο, ήταν πραγματικά να ξυπνήσεις φαλακρός, δηλαδή, φίλε. Δεν χρειάζεται, εσύ μια χαρά καμαλάκα. Ναι, που μιλάμε ότι πέρσι ήταν να τον λυπάσαι τον Δέσπο. Που γι' αυτό και σταμάτησε το μπάσκετ το παιδί. Έτσι. Αυτά εδώ μου θυμίζουν ένα παράδειγμα που βέβαια εγώ με τους... Και λέω, να βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Του Ναοτού Γερακαρούς παρακολουθούν, μπερδεύονται. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα? Ποιο το γενικεύω τώρα. Ναι. Το γενικεύω. Να θέλει αυτό που δεν έχει και όταν το έχει να μην το θέλει. Βέβαια, πολύ σωστά το λες, ναι. Τώρα μπορεί να σας μπέρδεψα τώρα με αυτό που είπα. Επαναλαμβάνω. Όχι, όχι. Να ναι. Θέλει αυτό που δεν έχει και όταν το έχει να μην το θέλει. Σε όλα τα επίπεδα στη ζωή, όχι μόνο στο... ναι. στον αθλητισμό. Ναι. Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή είναι η ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή. Για το εγχείρημα της δεύτερης θέσης, η ομάδα πλέον εγώ που είμαι γκρινιάρης λέω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αρκεί να είναι όλοι υγιείς και αρκεί, όπως λες και εσύ πάρα πολύ σωστά, ο ξένος παίχτης να μπορέσει να μας δώσει έστω ένα 50% των πραγματικών δυνατοτήτων του. Σωστά. Σωστά. Σε σύντομο διάστημα και να είναι σε full φόρμα. Στα play-offs της ανόδου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Ποια είναι η άποψή σου για τον Βασίλη Καβαδία? Εξαιρετική ρε, τρέλα είναι ο Βασίλης. Τρέλα είναι, ήρεμη δύναμη. Και έτσι τύπος μποέμ, ναι. Τον έχω συναισθανθεί να κινείται σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς, ναι. Να είναι πραγματικά το απάβγασμα, η επιτομή της έννοιας χαλαρά που λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Να είναι ένας πολύ κυμπάρης τύπος. Όλο αυτό για να του δώσω πάσα να πατήσει το χορηγό της ώρας. Την Τσικνομπλέμπτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιραστόρ και ο Γυμναστικός Σύλλογος. Κοντά μας είναι τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης. Μη το Χαρίλα, σε παρακαλώ, Data Labs, έτσι. Όχι, το σουηδό κάνω. Όπου να. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνική Αμήνη 14α 2310 222962 και datalabs.edu.gr. Είδε τι ωραία πάσα δώσαμε στον Καβάδια. Ναι, και το πάτησε χαρισματικά το κουμπί. Θες να σε παίρνω κάθε μέρα να μιλάμε στην εκπομπή? Όποτε θέλετε, ρε παιδιά. Αχ, είσαι από τους λίγους ανθρώπους που το τελευταίο χρονικό διάστημα με κάνουν να γελάω και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Τι να κάνουμε, για γέλια είμαστε. Όχι, μωρέ.
Βάλε ξανά το quiz, τώρα που το θυμήθηκα, γιατί προχθές το ξεχάσαμε. Βάλε ξανά. Ναι, είπαμε, αν κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, μέχρι το τέλη Μαΐου, αν είμαστε καλά. Ναι, πρώτα αυτό. Εδώ ισχύει που λέγει ο Αναστασιάδης, το Μάιο είμαστε καλά, αν είμαστε καλά το Μάιο. Ναι. Να μας απαντήσει κάποιος επιτέλους τι κοινό έχουν ο Κώστας Προύσαλης, ο Σίλβα Χουάντερσον και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εύκολο είναι, ρε Σιχάρη. Απορώ δηλαδή. Εύκολο πρέπει να είναι παρατηρητική. Απορώ. Προύσαλης, Χουάντερσον, Ρονάλντο. Το Ρονάλντο εσύ το έβαλες και έχεις δίκιο, ναι. Ναι. Τι κοινό έχουν αυτοί οι τρεις. Θα δούμε. Άμα πάρουμε κάμια απάντηση. Ναι. Θα βρούμε, κάποια στιγμή, ναι. Θα βρούμε ένα δωράκι. Πού πάμε τώρα? Πάμε ποδόσφαιρο. Με μπάσκετ κλείσαμε. Στο μπάσκετ να πούμε ότι ήταν πολύ σημαντικό το πέρασμα από την Αγιά, διότι ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που τα φοβόμασταν. Από μια ομάδα η οποία παίζει πολύ πιο πάνω από τις δυνατότητές της. Ναι. Δηλαδή αν πούμε ότι η Πάτρα και η Λευκάδα έχουν φτάσει σε σημείο γελιοποίησης με αυτά που κάνουν αγωνιστικά και παίζουν πολύ πιο κάτω από τις θεωρητικές δυνατότητές τους, ο Ερμής Αγιάς είναι το ακριβώς αντίθετο. Και επίσης για την Πάτρα να πω, γι' αυτό θέλω να δω πώς θα τα πάει ο Ασυνθόν, διότι εκεί είχαμε την περίπτωση του Άκερ στην Πάτρα. Ναι. Δεν τους βγήκε ο Άκερ στο βαθμό που περίμεναν. Ναι. Δεν τους βοήθησε τόσο πολύ. Γι' αυτό θέλω να δω, γιατί και άλλοι προσπάθησαν να φέρουν μεγάλα ονόματα, ενώ αντιθέτως στο Περιστέρι τους βγήκε πάρα πολύ ο Κίκη Κλάρκ. Πάρα πολύ. Μακάρι να βγει και μακάρι και ο δικός μας να βγει. Ναι. Και βλέπεις όμως η Αμινούλα τώρα που έστρωσε και δεν τρώμε 80 και 90 πόντους, τι ωραία που είναι. Ναι, και χρειαζόμαστε για την επίθεση ένα παίχτη σαν τον... Και δεν έρχεται ο Φαλακρούλης του Ερμή Αγιάς να βάλει 8 τρίποντα, 2 έβαλε προχθές μόνο. Ναι, ο Τσαμπαλής. Τσαμπαλής, μπράβο. Ναι. Όπως και τώρα που θα παίξουμε με την Καρδίτσα, θέλει μεγάλη προσοχή και ο Τζόρτζεβιτς ο σέντερ, στον οποίο βέβαια αν θυμάσαι είναι ο μόνος σέντερ με τον οποίο έκανε πάρτι ο Μπούμπαλο. Είχε βάλει 30 πόντους. 30 πόντους στα 35 λεπτά, γιατί έπαιξαν και παράταση στην Καρδίτσα μέσα. Από εκεί και μετά έζησε ο Μπούμπαλο. Αλλά και κυρίως τον, αν δεν κάνω λάθος, έχουν έναν παίχτη καρδιτσιώτης που λέγεται Αμπαράς και αυτός μας είχε βάλει πολλά τρίποντα. Θα τον φάμε γι' αυτό. Μπας περιπτώσει, πού θέλεις να πάμε? Ποδόσφαιρο, πάμε ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, κοίταξε, όταν είσαι με αγώνα λιγότερο και έχεις πάλι περάσει μπροστά, δεν χρειάζεται πλέον να ασχολείσαι. Αν μία φορά δεν χρειαζόταν νωρίτερα, γιατί θα είχαμε και το παιχνίδι στη Χαλκιδική για να το καθαρίσουμε τέτα-τέτ το θέμα. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται από τώρα πλέον να ασχολούμαστε, να μου λες αν περιμένεις κάτι. Μην μου πεις, εγώ σου έλεγα ότι κάτι θα κάνει ο Αγροτικός Αστέρας, γιατί σε όλα πλούστατε να σου απαντήσω. Στο έλεγα. Όχι. Σε όλα το ίδιο λες. Σου είπα ότι με Μακεδονικό και Αγροτικό Αστέρα το Παλαιοχώρι δεν θα πάρει 6 βαθμούς. Στο είπα. Δεν το είπα. Ναι, σε όλα είσαι αισιόδοξος όμως. Δεν υπάρχει αισιόδοξο. Ο Βαγγέλης μας λέει ότι ο Μπούμπαλο πήρε 32 πόντους εκείνο το μάτς. Οκ. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει τα στατιστικά που έχω στο γραφείο μου λένε 30. Δεν πειράζει, μου εντάξει. Δεν θα... Εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχω λάθος το φίλο αγώνος, ξέρεις, εγώ τα κρατάω αυτά. Τα κρατάς, ε? Όχι ρε φίλε, το θυμάμαι απλώς επειδή μου χαράστηκε στη μνήμη και νομίζαμε ότι είναι εξαιρετικός ο Μπούμπαλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε εκείνο το μάτς ήταν. Και τον είχε βγάλει και με 5 φάουλ τον Τζόρτζεβιτς μάλιστα, έτσι. Ναι. Δηλαδή στην παράταση δεν είχε παίξει ο Τζόρτζεβιτς. Τον είχε βγάλει με 5 φάουλ. Λοιπόν, αλλά μέχρι εκεί ήταν, παραπέρα δεν είχε συνέχεια. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ αποτελεσματική. Ο Ρόβας γεννάνε και τα κοκόρια του. 19. Ναι, μου είπανε προχθές, δεν ξέρω πού το άκουσα, ένα καταπληκτικό που έχει πει ο Τάσος Κατσαμπής στο Ρόβα. Mm. Στα τελευταία παιχνίδια που η ομάδα παίρνει εύκολα τα αποτελέσματα, ο προπονητής τον αντικαθιστά το Ρόβα για να του δώσει ανάσες. Σωστά. Και νωρίς κιόλας τον βγάζει. Ναι, νωρίς και αρκετά νωρίς. Και σε ένα από τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν ήταν τώρα σε αυτό, στο πρόσφατο ή στα προηγούμενα, πηγαίνοντας στον πάγκο ο Ρόβας, πάει κοντά του ο Τάσος και του λέει, πήγαινε πιο εδώ, μην κάθεσαι τόσο έξω, λέει, μην χτυπήσει η μπάλα πάνω σου, λέει, και μπει γκολ. Ναι, δηλαδή πραγματικά γυρνάνε και τα κοκόρια του. Είναι εξαιρετικό και βέβαια σε πολλές εξαιρετικές πορείες πρωταθλητισμού ή για κάποιον θρίαμβο ποδοσφαιρικό, πάντοτε υπάρχουν
πρόσωπα που ξεχωρίζουν στον τομέα του σκοραρίσματος και είναι πολύ υποβοηθητικό της προσπάθειας αυτό. Το Λουκίνα μου θύμισες τώρα. Ναι, μην ξεχνάμε τον Λουκίνα, μην ξεχνάμε τον Χαριστέ με την εθνική ομάδα, μην ξεχνάμε τον Πάολο Ρώση στο παγκόσμιο κύπελο που πήρε η Ιταλία, μην ξεχνάμε τον Σκυλάτσι που έκανε ένα πρωτάθλημα, ένα τουρνουά και χάθηκε μετά. Είναι σημαντικό να έχεις έναν τέτοιο παίκτη όταν επιδιώκεις το μεγάλο στόχο ποδοσφαιρικά σε μια σειρά αγώνων, έτσι, όπως είναι αυτός. Και επειδή, Χαρίλαε μου, σοβαρεύει το πράγμα, κάνω παρένθεση στη σκέψη σου ξανά, επειδή σοβαρεύει το πράγμα από την άποψη ότι, εντάξει, πλέον ο Ηρακλής στο συν 4 είναι, δεν είναι στο συν 1, αν βάλουμε και το ρεπό, εγώ ρίχνω μεγαλύτερες ματιές πλέον στους άλλους ομίλους, όπου έχουμε τον Απόλλων Παραλιμνίου, τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, έχουμε τον φίλο σου τον Φούφα, ναι, το μακεδονικό, από Φούφα όχι από εδώ, το μακεδονικό. Ναι, κατάλαβα. Και το Βόλο. Αυτά έχουμε. Ενώ παλαιότερα λέγαμε Τηλικράτης Λευκάδας. 36-34 είναι ο Φούφας με τον Τηλικράτη στους βαθμούς. Αν γίνεται τον Τηλικράτη να τον γλιτώσουμε, αν γίνεται. Ναι, να πάμε Πτολεμάιδα, μωρέ, εντάξει, πιο κοντά. Φούφα, που είπαμε ότι είναι Φούφα, κάπου λέγαμε. Κοντά στην Πτολεμάιδα. Καλά, καλούτσικα είναι. Και ο ποιο είπαμε, Παραλίμνη, είπαμε το άλλο. Το Παραλίμνη, εντάξει, εδώ Σέρες. Είναι στις Σέρες, εντάξει, ωραία. Εκεί γίνεται, στον πρώτο όμιλο γίνεται σφαγή, γιατί ο Απόλλων Παραλιμνίου έχει 33 και η Καβάλα. Τέσσερις ομάδες λέει μαζί. Ναι, η Καβάλα, ο Αετός Ορφανού και η Ελπίδα Σκουτάρεως έχουν 30. Ναι. Όχι, θέλω να αποφύγουμε το μεγάλο ταξίδι στη Λευκάδα. Δεν θέλουμε Τηλικράτη, τέλειωσε. Όχι, μωρέ. Ναι. Μην πληρώσουμε ξενοδοχείο, δεν χρειάζεται. Πάμε, που λένε κοιμάσαι όρθιος και πληρώνεις ξενοδοχείο, αυτό δεν θέλω, θέλω να το αποφύγουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Με φούφα. Αυτημερών, τσακ, κρακ, τελείωσε, αυτό κρακ, είναι. Κρακ. Πάντως, τώρα που λες το κρακ, θα πω κάτι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Ναι. Γουστάρω να περιγράφω τα μάτια του Ηρακλή περισσότερο εκτός έδρας φέτος παρά εντός. Επειδή υπάρχει πιο έντονο οπαδικό περιβάλλον, 100%. Ναι. Είναι πιο μικρά, είναι πιο κοντά, η φωνή έρχεται πιο, ξέρεις, πιο άμεσα, τα συνθήματα αυτά, ο παλμός, ενώ στο Καθατζόγλιο... Ξαναπάμε στο προαιώνιο ζήτημα του Ηρακλή, ότι ποτέ αυτή η ομάδα, εκτός από τη χρονιά εκείνη στο γήπεδο του Μακεδονικού, δεν είχε ποτέ ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, εντάξει. Ναι. Πολύ στίβος, ρε παιδί μου. Κοίταξε, και στο Κιλκίς είχε Ταρτάν, αλλά η απόσταση δεν ήταν τέτοια. Ναι, τώρα δεν έχει σχέση το Ταρτάν ενός δημοτικού σταδίου επαρχιακής πόλης με το Καφταζόγλιο το στάδιο, το εθνικό στάδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Τα εκτός έδρας φέτος όλα είναι ένα και ένα, μπερεκέτη. Όλα. Και μην ξεχνάμε, θα το πω για μια ακόμη φορά, γιατί εγώ είχα αρχίσει να παρακολουθώ, δεν ξεκίνησα, δεν ήμουν αυτοκίνητο. Είχα αρχίσει λοιπόν να παρακολουθώ. Κάτσε, περίμενε ρε Σιχαήλα, περίμενε. Ναι. Είναι λάθος να λέμε ξεκινάω, Λάθος. Ναι. Πρέπει να... άμα θες να πεις κάτι με ξεκινώ, θα λες εκινούμε. Ξεκινάω, το έχουμε αποκλειστικά. Στα 38 μου, γιατί τώρα να ξεφτυλίζομαι έτσι. Ναι, όπως και... Δηλαδή αρχίζω, πρέπει να λέω. Κάτι έξυπνη, κάτι έξυπνη με ξυπνακισμούς, συνάδελφοι που το α το γράφουν με β, έχουν μάθει και λένε ότι στο ποδόσφαιρο το σωστό είναι μετεγγραφές. Όχι, να τους ενημερώσουμε. Ναι. Αυτό έχει καταγραφεί και στα μεγάλα γλωσσολογικά λεξικά. Ότι στο ποδόσφαιρο είναι μεταγραφές κανονικότατα. Η έννοια μετεγγραφή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο εκπαιδευτικό λεξιλόγιο. Είναι. Άρα να λέω αρχίζω ορολογία. Πάντα. Αρχίζω. Ναι, αρχίζω να λες. Ναι. Και μεταγραφές να λες κανονικότατα. Μεταγραφές, όχι μετεγγραφές. Μετεγγραφές είναι μόνο στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ τώρα. Πολύ, τα κλείσαμε. Και αυτά ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Όχι, μια χαρά χρήσιμη είναι. Μπορεί να μου ανεβάσει το τραπεζικό λογαριασμό. Λοιπόν, τώρα, τι έλεγα, για να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα πριν τις διαφημίσεις. Έλεγες ότι πήγες να ξεκινήσεις κάτι, αλλά είπες δεν είμαι αμάξι. Για το αρχίζω, ναι. Εγώ είχα αρχίσει να παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ του Ηρακλή από το Παλέντε Σπορ. Τότε που παίζαμε, που ήταν και ο Αλεξανδρής, που ήταν και ο Τσελεπής, και ήταν και ο Τουκμενίδης, ήταν και ο Πιλαφίδης κτλ. Ο Ηρακλής έγινε ομάδα στο μπάσκετ για τετράδες και θα παίξουμε στον πρωταθλητριό ονείρο, λες αγαπώ, όταν πήγε στο Ιβανόφυλλο. Το έχω φωνάξει και εγώ αυτό, να ξέρεις. Ναι,
Το σύνθημα. Ναι. Όταν πήγε στο Ιβανόφιο, έκανε ομάδα. Ξεκάθαρα. Βεβαίως τώρα, επειδή δεν έχουμε καμία άλλη λύση, προτεύουν άλλα πράγματα, γιατί η ομάδα είναι σε παρατεταμένη διάλυση, έρχεται ένας άνθρωπος ντεμεκ για να μας σουλουπώσει και μας διαλύει. Έρχεται άλλος πάλι ντεμεκ δήθεν για να μας σουλουπώσει, μας διαλύει. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το γηπεδικό. Αλλά είναι μια σημαντικότατη παράμετρος. Η ομάδα αυτή να πάει σε ένα αγωνιστικό ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θα μου πεις, δοκιμάσαμε την περίοδο του Μακεδονικού. Ναι, δεν μας βγήκε η περίοδος του Μακεδονικού. Δεν ήταν και τόσο σημαντική η βοήθεια ενός καθαρά αγωνιστικού ποδοσφαιρικού γήπεδου. Κι όμως, σε τέτοιο γήπεδο πρέπει να αγωνίζεται ο Ηράκλης. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αγωνίζεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και εμείς να έχουμε έδρα το Καθαζόγλιο. Ελείψη άλλης έδρας έχουμε, ναι, το Καθαζόγλιο. Ναι. Δηλαδή ένα 30% θα ανεβάσει την ομάδα, αν έχει σωστή διοίκηση, το να έχουμε ένα καθαρά αγωνιστικό γήπεδο. Λίγο έβαλες 30. Τόσο μακρινό σενάριο, Γιώργο, που να ευχηθώ να το δουν να υλοποιείται οι απόγονοί μας. Και όχι εμείς. Εμείς δεν πρόκειται να το προλάβουμε. Όχι εμείς, λες. Λίγο, Λίγο. Ορίστε. Λίγο, λέω, λιγουλάκι. Λίγο. Λίγο να το προλάβουμε κι εμείς. Δεν ξέρω. Μακάρι, μακάρι. Αν ζήσεις τόσα πολλά χρόνια, ρε φίλε, δεν ξέρω. Μακάρι. Για πόσα λέμε, ρε Ζιχαρίλα, Εσύ πιστεύεις ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο γηπεδικό στα επόμενα 50-60 χρόνια? Δεν απαντάω. Εγώ δεν το βλέπω, ρε φίλε. Δεν απαντάω. Με την πορεία που έχει πάρει το πράγμα στην Ελλάδα. Ποιος μπορεί να έστειλε τώρα, γεια σου Χαρίλα, μπασκετόφατσα? Α, ο Θανάσης. Ναι. Ο Θανάσης, φαίνεται τράβηξε χειρόφρενο. Μάλλον πάρκαρε. Έχει βγάλει αλάρμ, ναι. Μάλλον πάρκαρε, ναι. Πάρκαρε. Ναι. Τι ώρα έχουμε πάει, τι λέμε, γιατί εγώ έχω ξεφύγει. Παρατέταρτο, κύριοι είμαστε. Α, παρατέταρτο είναι? Ναι, ναι. Α, είμαστε κούκλοι, ρε εσύ. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μην μου αγχώνεις. Λέγαμε για το ποδόσφαιρο ότι δεν χρειάζεται να κοιτάμε απολύτως τίποτα. Να είμαστε σοβαροί, έχουμε ένα παιχνίδι με την καρδία από αυτά που... Τι να πω, έχει δείξει ο Ηρακλής ότι τα καθαρίζει εύκολα στο Καθαζόγλιο. Κρακ-κρακ. Θα κάνουμε και πρόβλεψη, ο Ρόβας θα βάλει γκολ. Τρομερή πρόβλεψη. Η πρόβλεψη σου, ένα 10 μάλλον. Ένα 0-5 δεν είναι το λιγότερο? Και δέλτα πι, το δεν παίζεται. Ναι, εντάξει, αλλά από νομίζω έχει και ένα 0-2, έχει, δεν ξέρω. Ένα 0-5 σίγουρα. Δεν τα ξέρω, δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα, αλλά ακούω συνέχεια αυτό το 1-0-5. Ψέματα, λες, μια φορά παίξαμε μαζί εδώ στον αέρα. Μαζί? Σου λέγα, ναι, δεν έχω συμπληρώσει κουπόνι. Άλλο αυτό, ναι. Αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια ήταν, πότε ήταν, σου έλεγα εγώ μάτς, μου έλεγες εσύ, τα έπαιξα. Ναι. Εντάξει, το τι έγινε μετά δεν... Είχες παίξει και για μένα στοίχημα κοινό μαζί που παίξαμε. Μπράβο, ναι, μπράβο. Χωρίς να ξέρω εγώ τι έπαιζες, βέβαια. Έτσι, περίφημα τα πήγαμε, ναι. Είναι εξαιρετικά, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εκατομμύρια. Έτσι, λοιπόν, το θέμα είναι τώρα η διαχείριση του υλικού αυτού που υπάρχει. Χαίρομαι που ο προπονητής δεν βάζει όλους με τη μία μπραφ, τους πηγαίνει αργά-αργά, λαού-λαού. Για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει ο Απρίλιος, Γιώργο. Στον Απρίλιο θα κρεθούν μέσα τα πάντα. Εκεί τους θέλεις όλους. 4 Απριλίου η τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Εκεί θέλεις την πολυτέλεια του Τάι, εκεί θέλεις την πολυτέλεια του Ντεσμέτ, εκεί θέλεις την πολυτέλεια του να έχεις και τον Κουρέλα, εκεί θέλεις την πολυτέλεια του να έχεις και τον Μεντί, εκεί θέλεις και την πολυτέλεια να έχεις και τον Αμαραντίδη. Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί η ομάδα τότε θα είναι φθαρμένη από την πίεση που θα έχει δεχθεί από όλη την αγωνιστική περίοδο. Θα είναι και κάπως αγχωμένη, γιατί θα κρίνεται ο στόχος. Οπότε εκεί σου χρειάζονται οι πολυτέλειες της παρουσίας αρκετών και ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του ΤΑΙ, Γιώργο. Ναι. Διότι θεωρητικά μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η άφηξη της Αλεσάνδρα Γκράσια για τη συζύγου του ΤΑΙ, ώστε να προχωρήσει το θέμα με αυτή τη μεθόδευση, την τελευταία, η οποία θεωρείται ασφαλής μεθόδευση. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα και άλλοι ποδοσφαιριστές της ΓΑΜΑ Εθνικής που δεν έχουν διαβατήριο κοινοτικό αγωνίζονται με αυτόν τον τρόπο. Έχουν συζύγους οι οποίες έχουν κοινοτικό διαβατήριο και μέσω αυτής της διαδικασίας δίνουν και νομιμοποιούν και την παραμονή του συζύγου τους στη χώρα.
Δηλαδή θεωρητικά, αλλά πάντοτε αν ισχύσουν τα προβλεπόμενα, γιατί ξέρεις καμιά φορά όταν αναφερόμαστε σε σχέσεις της ΕΠΟ με τον Ηρακλή... Δεν έχει προβλεπόμενα. Πολλές φορές δεν έχει καν προβλεπόμενα, ναι. Δεν ισχύουν τα προβλεπόμενα. Αν λοιπόν ισχύσουν τα προβλεπόμενα, μόλις με το καλό αφηχθεί η σύζυγος του ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του κοινοτικού, σε παρένθεση, ισπανικού διαβατηρίου της στην ΕΠΟ. Παράλληλα προφανώς και κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί την συζυγική σχέση που έχει με τον ΤΑΙ. Και μέσω αυτής της διαδικασίας όλα τα άλλα χαρτιά είναι από καιρό έτοιμα. Ακόμη και οι Λευκορώσοι έχουν μπει στο TMS. Την ταινία «Πράσινη κάρτα» μου θύμισες τώρα με Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Την έχεις δει? Ναι, ναι. Βέβαια εκεί δεν ήταν παντρεμένοι κανονικά όπως ο ΤΑΙ, παντρεύτηκαν μετά. Α, μάλιστα, όχι. Αυτή είναι από την πρώτη περίοδο που είχε έρθει στον Ηρακλείο. Ναι, ναι, έχουν και παιδάκια, είναι σούπερ. Ήταν με τη σύζυγο, ναι, ναι. Μάλιστα, το ένα παιδάκι του γεννήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Του ΤΑΙ, ναι. Ναι, να δούμε. Μακάρι να λήξει και αυτό το ζήτημα. Αν και την ΕΠΟ τη φοβάμαι, εν πάση περιπτώσει. Στο Βόλεϊ, φίλε, το λέγαμε και χθες εκτός αέρα, ότι εγώ είχα πάρει ένα μήνυμα για το τι μας περιμένει στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος όταν διάβασα παραμονή του αγώνα κάποιες πολύ σοβαρές δηλώσεις του Νίκου Μαραγδί, που έλεγε ότι εγώ ήρθα στην ομάδα για να υπηρετήσω το project αυτό της υπέρβασης που με ικανοποιεί ιδιαίτερα, αλλά βλέπω ότι η ανάλογη υπέρβαση πάνω κάτω έχουν κάνει όλες οι ομάδες της Βόλεϊ Λίγκ, οπότε περιμένουν πολύ δύσκολα πράγματα, και αποδείχθηκε ότι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, μια ομάδα πριν από λίγες αγωνιστικές ουσιαστικά τελειωμένη, μας έβαλε πολύ δύσκολα. Μπορούσαμε βέβαια να πάρουμε το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Δεν χωρά αφιβολία, αλλά κατάφερε έστω και στο tie break και σου έκλεψε 2 βαθμούς. Σημαντικούς. Η ομάδα είναι στην τετράδα, όλοι εκτιμούν από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι θα έχουμε πολύ σκληρό δεύτερο γύρο. Ναι. Που δεν θα έχει καμία σχέση. Και τώρα είναι με μια σειρά αγώνων τέτοια που δεν έχει εφησυχασμό. Προέχει, όπως πολύ σωστά έλεγε στον πρόλογο σου, το παιχνίδι το αυριανό στη ΧΑΜΠ. Πρέπει η ομάδα να είναι σοβαρή. Στις 9.30 επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η Λίγκα μπέρδεψε πολύ κόσμο σήμερα. Κοίτα, με εκνευρίζει η Λίγκα που δεν είναι δική της διοργάνωση. Η διοργάνωση του κυπέλου είναι της ΕΟΠΕ, δεν είναι της Λίγκας. Και πάει και βάζει 9 η ώρα, το παίρνουν και δεν βλέπουν 9 η ώρα. Ναι, είναι 9.30 το παίρνουν. Γιατί η Λίγκα, αν είχες προσέξει, στην προαναγγελία του αγώνα της Αλεξανδρούπολης έδινε ότι το παιχνίδι θα αρχίσει 6 η ώρα. Ενώ ήταν 6.30. Αν πήγαινες στο πρόγραμμα της αναμέτρησης, στο πρόγραμμα, στο ίδιο site, θα βλέπεις ότι το είχαν ορίσει 6.30 ώρα. Ναι. Ναι, απλώς οι συντάκτες των κειμένων, των διαφόρων κειμένων, δεν προσέχουν, θυμούνται περίπου τι ώρα είναι και νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να τσεκάρουν και γράφουν εκείνη την ώρα. Τόσο δύσκολο είναι να μπουν στο site της ΕΟΠΕ και να δουν την ώρα? Εν πάση περιπτώσει, τι να σου πω, αυτό αποδεικνύεται. Να καθαρίσει λοιπόν από τη ΧΑΜΦ και μετά το Σάββατο έχει η ομάδα ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι όπως όλα, με την νίκη Αιγινίου, που και αυτή είναι ενισχυμένη στη Μίκρα. Να μπορέσει να το πάρει αυτό για να διατηρηθεί στην τετράδα, για να διατηρηθεί όσο μπορεί πιο ψηλά μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής είναι πολύ καλή ομάδα με την παρουσία του Μαραγδί, ο οποίος έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με 14 πόντους, έτσι, και 10 στις 14 επιθέσεις. Δίνει το προνόμιο στον Πασαδόρο να παίζει πολύ πρώτο χρόνο. Δίνει ύψος στο μπλοκ και είναι πολύ καλός μπλοκέρ. Μην το συζητάμε, ήταν μια εξαιρετική κίνηση από τη διοίκηση. Ένας Ηρακλής που φαντάζει σχετικά πλήρης και με τις εναλλακτικές λύσεις που έχει. Αν κατανοήσουμε ότι ο Τζιουμάκας είναι μια χαρά ακραίος για βασικός, πάλι το παιδί 16 πόντους πήρε, ναι. Με εξαιρετικό βέβαια τον Εφρεμίδη, ο οποίος ήταν ο top scorer. Προσπαθούν αυτό το εκτός έδρας να... Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι ο ίδιος Ηρακλής. Ναι, δεν είναι ο ίδιος Ηρακλής. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι γίνεται. Δηλαδή... Ιδίως αν το βάζει στη Μίκρα με γεμάτη Μίκρα να παίζει, μπορεί να δυσκολέψει τους πάντες. Εχθές είπα ότι το μάτς αυτό θα έλεγε 4-0. Ναι, ναι, στη Μίκρα βέβαια. Φάνηκε αυτό. Ούτε καν τρία. Φαίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να το πεις, ναι. 4-0. Έτσι είναι. Έχω μήνυμα, βάσει βέβαια του πρώτου δεκαλέπτου που είχαμε,
Και βάσει και του χορηγού μας τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, που θα φτερνίζονται οι άνθρωποι με αυτά τα αγγλικά που μιλάμε. Μήπως όταν μιλάμε για μπάσκετ να το κάνουμε μόνο στα αγγλικά? Ναι, είναι πολύ ωραία για τους ξενόγλωσσους. Πώς σου φαίνεται? Αφού αρχίσαμε σήμερα τα Darius Washington και Bullets και Bird και τέτοια, μήπως το καθιερώσουμε? Ναι, ναι, όχι. Είναι ωραία και χαίρομαι που το παιδί ήρθε στην Ελλάδα. Τώρα το βράδυ θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε στην Αθήνα, τώρα το βράδυ θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να ενταχθεί στην ομάδα είναι... Μπορείς τώρα να τον δεις, φωτογραφία έχει μπει και στο blog. Είναι αυτό που ψάχναμε. Όχι, έχω απομονωθεί, δεν είμαι μπροστά στον υπολογιστή μου για να είμαι συγκεντρωμένος και να κάνω υπεύθυνα αυτό που τόσο ωραία κάνω μαζί σου έτσι και με τον κόσμο να μιλάμε, να σχολιάζουμε. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Το δικό σου σχόλιο θέλω για την Α2 γυναικών στο μπάσκετ. Τι έγινε? η ομάδα είναι πρώτη, δεν είναι? Με 4 βαθμούς διαφορά. Βέβαια, κερδίζει διαρκώς. Ναι. Διάβασα και τις εκπληκτικές δηλώσεις που είχε κάνει... Η Μαρία Παπαβασιλείου. Μαρία Παπαβασιλείου, ναι. Μπράβο. Μαρία Παπαβασιλείου. Χαριτόβριτος. Ιδιαίτερα από πώς, την πώς, ιδιαίτερα. Πώς? Ήτανε καλή, χαριτωμένη κοπέλα. Πώς θα το πω. Όχι χαριτωμένη. Το άλλο. Χαριτόβριτος. Εντάξει. Χαριτόβριτος ήτανε. Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ χαριτωμένη και κυρίως είναι χαριτωμένη στον αγωνιστικό χώρο. Η Μαρία Παπαβασιλείου ήταν χαριτόβριτος. Ναι. Δεν μου λες, πού μπορώ εγώ να το πω τώρα αυτό, για πες μου. Πουθενά ρε φίλε, μη σε παρεξηγήσουν κιόλας. Περίμενε μισό, βγαίνω με το Θανάση και με 2 κοπέλες, ωραία. Ναι. Τετράδα όπως λέγαμε στο χωριό μου παλιά. Καλά κάνατε. Ναι, και λέω σε μία αυτή ότι είναι χαριτόβριτος. Τι θα γίνει μετά? Δεν ξέρω, θα νομίζω ότι είπες κάτι κακό για τη μαμά της. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Πραγματικά το ακούω πρώτη φορά. Το θέμα είναι ότι τα κορίτσια πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Και για μια ακόμη φορά θα πω την άποψή μου, επειδή ακριβώς εγώ δεν είμαι τέτοιος, δεν είμαι δηλαδή Ηρακλειδεύς ο οποίος ασχολείται με τα υπόλοιπα τμήματα πέραν του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και του βόλεϊ. Θερμά συγχαρητήρια στο Βαγγέλη και σε όλους τους άλλους Ηρακλειδείς που ασχολούνται ενεργά με τα υπόλοιπα πλην των εντός εισαγωγικών πιασάρικων τμήματων που ασχολούμαι εγώ και... Και ο Γάμα Σίγμα πλέον ασχολείται και μπράβο του ενεργά με όλα. Και ένας από αυτούς που ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα είσαι και εσύ. Το έχεις αποδείξει αυτό πάρα πολύ έντονα. Ναι, ασχολείσαι Ηρακλής παντού. Ναι, και το θαυμάζω αυτό το πράγμα. Θαυμάσαι. Εμείς όλοι οι πανηγυρτζίδες, εμού προεξαρτώντας... Έλα μωρέ. Ναι, όταν θα δούμε κανένα να πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, στο πινκ πονκ που είχαμε, ναι, τότε θα ασχολούμαστε και θα έχουμε και άποψη τότε, ναι. Όπως με τα παιδιά τώρα στο βόλεϊ, Η εφηβική ομάδα. Της ΕΠΕΣΤ, ναι, το εφηβικό. Ναι, ασχοληθήκαμε. Μάθαμε ότι εκεί παίζει ο Κανέλος που πήλαμε το καλοκαίρι για την πρώτη ομάδα, ότι από την πρώτη ομάδα αγωνίζονται ο Τζιουμάκας και ο Μπουράκης. Βέβαια ο Τζιουμάκας, όχι τόσο ο Μπουράκης, γιατί ο Μπουράκης είναι εφεδρεία του Μπαμπαλιούτα. Ο Τζιουμάκας, το σκεφτόμουν τις προάλλες, θα έχει τώρα μέσα στο χειμώνα και στην άνοιξη μια κάποια έτσι επιβάρυνση. Θα έχει το πανεπαρχιακό. Ναι. Ότι θα γίνουν κάποια πανεπαρχιακά πρωταθλήματα. Είναι πρώτα το πανεπαρχιακό και μετά το πανελλήνιο, ναι. Ναι, θα έχει μια επιβάρυνση με διπλούς αγώνες μέσα στην εβδομάδα, ναι. Γιατί τώρα το λέω τώρα, γιατί τώρα είναι βασικός. Νομίζω αργούνε. Ναι, μέχρι πρότινος που ήταν αναπληρωματικός δεν πήραζε. Ίσα που τον κρατούσαν σε ετοιμότητα αυτά τα παιχνίδια. Κάτσε να δω. Πες εσύ κάτι. Και ήθελα να σε ρωτήσω εκτός αέρα και το ξεχνάω πάρα πολλές φορές. Ναι. Ρώταμε εντός αέρα. Πολλές φορές για τον που μου θύμισες ότι στην ομάδα εφήβων παίζει ο Κανέλος. Εγώ τον είχα ξεχάσει ως μεταγραφή του καλοκαιριού του Κανέλου. Ο Ιάσο, τον Κανέλο, και ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι ένα παιδί που αν δεν κάνω λάθος προέρχεται από τον beach volley. Αποκλειστικά τι θέση εκεί. Τι θέση παίζει στην ομάδα? Ακραίος, των ακραίος, ακραίος. Ακραίος παίζει, μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Πού είναι? Και από ό,τι μου έχεις πει ήταν μια χαρά, έτσι. Πάρα πολύ καλός. Μπράβο. Πάρα πολύ καλός. Βέβαια. Τώρα ανοίγω εγώ προκήρυξη για να σου πω πότε είναι το πανεπαρχιακό. Είδες τι καλός που είμαι? Ναι, καλά κάνεις. Περίμενε. Δεν λέει. Γιατί ρε παιδιά. Όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω μια που έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
Έχουμε, θα κάνεις Google, θα χτυπήσεις Καρδίτσα Ηρακλής. Όπα, προημιτελική φάση 8 με 10 Μαρτίου. Εντάξει, καλά είμαστε. Θα χτυπήσεις Καρδίτσα Ηρακλής. Μάρτιο, χαρίλε, Μάρτιο. Ναι, θα χτυπήσεις νίκη του Ηρακλής στην παράταση στην Καρδίτσα. Περίμενε, πόσο είχε λήξει. Δεν θυμάμαι, άμα θυμόμουν θα σου έλεγα και θα μου πεις τους πόντους του Ηρακλή. Για τον Μπούμπαλο θες τώρα. Ναι, ναι. Νίκη του Ηρακλή στην παράταση, στην Καρδίτσα. Χτυπάω εγώ. Μίλαντε, μην ακούμε τα πληκτρολόγια. Α, να μην ακούγεται. Δεν ακούγεται καθόλου το πληκτρολόγιο. Μια χαρά, είναι εξαιρετικό το σύστημα ηχοληψίας και η ραδιοσκηνοθεσία του Βασίλη Καβαδία. Δεν το συζητάμε. Τι είναι αυτό που βρήκα εσύ. Κύπελο. Κύπελο βρήκα εγώ εδώ. Γιατί παίξαμε και στο κύπελο. Όχι. Και στο κύπελο είχε παίξει ο Ηρακλής. Ο Μπούμπαλο είχε πετύχει 8 πόντους εκείνο. Ναι, άστο εκείνο. Άστο το εκείνο. Αφήνω. Πάω στο 96%. 96%, μπράβο. Ναι. Είσαι πολύ ωραίο. Πόσο έβαλε ο Πούντο. Άμα τα ανοίξει κιόλα, καλά θα είναι. Τα εγώ είπα 30, ο Βασίλης είπε 32. Δεν τα ανοίγει. Άνοιξε τον τε. Όπα. Λοιπόν. Έλα. Έλα, ένα. 30 λέει εδώ. Λέει 30 ρε Βαγγέλη, τι να κάνουμε. Τι πράγμα είσαι, ήθελες εκεί. Με στεναχωρείτε ρε παιδιά. Εδώ λέει 30, τώρα τι να σου πω. Άνοιξα εκεί ένα. Μάλλον μιλημένο το έχω. Το Παλαιοχώρι έδιωξε τον προπονητή του πριν από λίγο, με ενημερώνει ο Θανάσης. Α, το Λεωνίδα Μπίλι. Το Μπίλι έδιωξε. Ο Λεωνίδας Μπίλης ξέχναρε Μπίλη τη φανή. Σε όλη την Αφρική έμαθε ποδόσφαιρο. Ναι, ξέχναρε Μπίλη τη φανή. Ο Λεωνίδας Μπίλης πριν έρθει στο Παλαιοχώρι, μάθαινε στα βάθη της Αφρικής, εκεί σε μια χώρα με το ΤΕΜ, μάθαινε ποδόσφαιρο στον κόσμο. Να βάλουμε, Βασίλη, για κλείσιμο του Καζούλη το ξέχναρε Μπίλη τη φανή, για τον Μπίλη. Ναι, ξέχναρε Μπίλη τη φανή, ναι. Ωραίο, τι ωραίος που είσαι, τι δροσιστικός που είσαι. Βάλτο ρε Μπίλι, βάλτο να κλείσουμε. Και Μπίλι είναι και ο Καβαδίας, έτσι. Μπίλι, Μπίλις, Λεωνίδας Μπίλις. Ο Καβαδίας αν είναι Μπίλι ρε φίλε. Τουλάχιστον κάποιοι εκτιμούν το έργο μας, ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Εντάξει, αλίμονο. Α, σοβαρολογείς, τεράστια υπόθεση. Αλίμονο. Και ο Βαγγέλης δεν είναι απλώς ότι όπως εσύ που είσαι δημοσιογράφος και ρίχνεις βάρος σε αυτά, ή ο παδός που θέλει να ασχολείται και με αυτά. Είναι έφορος, δηλαδή προσφέρει εργατόρες εκεί πέρα, εργατόρες προσφέρει εκεί πέρα. Βέβαια, εγώ από μικρός το είχα αυτό, δηλαδή πήγαινα, έβλεπα και πόλο πιτσιρικάς, έβλεπα και... Μπράβο ρε φίλε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή από 5-6 χρονών μετά το κύπελο που πήραμε ήμουνα στο Καφταζόγλιο, στην αρχή ήμουνα χειρότερος, ήμουνα μόνο ποδοσφαιρικός. Έκανα... Τι να σου πω, το 85, ενώ ήμουν από το 77, ξέρω, 76 στο Καφταζόγλιο, το 85 πήγα στο Παλέντε Σπορ, για να σου δώσω να καταλάβεις. Μόνο στην Αθηνική Κυριακή έβλεπα τι κάναμε στο μπάσκετ και στις εφημερίδες διάβαζα. Κάθε μέρα πήγαινα και έκανα λαφρανάγνωση στις εφημερίδες, στο ψιλικατζίτικο της γειτονιάς μου, για να δω τι κάναμε, να είμαι ενήμερος μετά για τα του Ηρακλή. Λοιπόν, και το βόλεϊ αρκετά μετά ήρθε. Αλλά βλέπω ότι μετά από αυτά τα τρία που ασχολούμαι τώρα καθημερινά, δεν μου έρχεται να ψαχτώ και για κάτι παραπάνω. Γι' αυτό θαυμάζω όλους εσάς τους. Ο Βαγγέλης λέει: του ακύρωσαν ένα καλάθι του Μπούμπαλο. Α, του ακύρωσαν ένα καλάθι. Εντάξει. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα. Βασίλη, μήπως το έχουμε. Το έχουμε. Το καλάθι που ακυρώθηκε. Όχι. Άκου λίγο. Άκου. Προχώρα το λίγο να αρχίσει ο Καζούλης να τα λέει. Φάει τη μουσική. Να τα λέει λίγο ο Καζούλης. Λοιπόν, διαβάζω. Σήμερα 6 Φεβρουαρίου οι δρόμοι της ομάδας μας και του προπονητή Λεωνίδα Μπίλη χωρίζουν. Ο πρόεδρος, το Δουσού και τα μέλη του συλλόγου θα θέλαμε να εκφράσουμε και να δηλώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο και προπονητή Λεωνίδα. Κουτί ταιριάξε. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχναρε Μπίλη τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, Λεωνίδας Μπίλης δεν πρόκειται να ξαναρθεί στο Παλαιοχώρι. Έτσι λέει ο Καζούλης. Και εγώ θα κλείσω το καλλιτεχνικό πρόγραμμά μας. Έχει ένα κατεβατό για τον Μπίλη, να ξέρεις, αλλά δεν τη διαβάζω την ανακοίνωση. Όχι, να μην συγκινηθούμε πολύ, απλώς να κάνουμε μία παρένεση στον Λεωνίδα Μπίλη και εμείς, ότι ο ίδιος δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί, διότι κύριε Μπίλη, η σιωπή είναι ελληνικός χρυσός. Σε χειροκροτάω.
καλά σήμερα. Η εκπομπή σήμερα είναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Τι έχει πει. Όχι, είναι, πρέπει να την, πραγματικά να την καταγράψει ο ραδιοσκηνοθέτης και να την βγάλει σε πολλά αντίτυπα ώστε να κυκλοφορεί αυτή η εκπομπή. Ναι. Τι κάνει ο ραδιοσκηνοθέτης, χαμογελά? Έχει ένα ελαφρύ μηδίωμα. Κύριε Μπίλη, η σιωπή είναι ελληνικός χρυσός. Ναι, η σιωπή είναι ελληνικός χρυσός. Φύγε. Για τον κύριο Μπίλη. Φύγε, ναι. Είναι και τρία λεπτά, φύγε. Φύγε. Ναι, καλό και βράδυ. Γενικά για τον ελληνικό χρυσό και για τον Άρη Παλαιοχωρίου, ναι. Ένα πράγμα πρέπει να σχολιάσουμε. Ο και πίδρυσα. Νομίζω ότι προέρχεται από ήχο του Πιανού. Ζωικού Βασιλείου, το γνωστό γλου γλου γλου. Ναι, αυτά. Φίλε, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες, να με παίρνεις όποτε θέλεις. Καλό βράδυ. Να μου μιλάς στον ενικό, το τηλέφωνό μου είναι πάντοτε ανοιχτό για σένα. Αχ, λέω. Όταν λέω ανοιχτό θα βουίζει δηλαδή. Συγχωρέστε με σήμερα, αλλά... Και εμένα συγχωρέστε. Χαρίλα, είναι αυτός. Καλό βράδυ, ναι. Αδερφέ μου, πάντα τέτοια. Καλό βράδυ, όλα καλά. Πάντα τέτοια, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καφέ μάγαζο που ήταν κοντά μας. Να απολαύσουμε καφέ Espresso Vento. Να πιούμε και σοκολάβ, 8 διαφορετικές γεύσεις σοκολάτα μας, φουντούκι, κομματάκι φουντουκιού, φράουλα, πορτοκάλι, καραμέλα. Όλα τα προϊόντα σοκολάβ θα τα βρείτε στο καφεμάγαζο.gr. Έχουμε και βότανα και τσάι, μαολί παρακαλώ. Θα κάνουμε sold out, θα κάνουμε sold out. Η σιωπή είναι ελληνικός χρυσός, κύριε Μπίλη, ξέχνα ρε Μπίλη τη φανή. Δυστυχώς αύριο και μεθαύριο δεν έχουμε ρόγια μπλε γιατί υπάρχουν αγώνες, δεν μπορώ να πω λέξη, ρε, συγγελάω. Πρώτο Θεός, την Παρασκευή θα είμαστε κοντά σας. Ακολουθεί η Μπασκετούπολη, Basket City, με τον Νίκο Μοσχοβίτη και τον Σταμάτη Μουρελή. Τη σημερινή εκπομπή θα την ανεβάσω στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, πραγματικά. Να είστε καλά.